Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων γενικά στον ευρωπαϊκό τομέα και στον εθνικό αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες ένα σημαντικό ρόλο στην αύξηση των δικτών βιώσιμης ανάπτυξης. Για παράδειγμα, βοηθάει στην απελευθέρωση των οδικών μεταφορών, από μεταφορικό φορτίο, από τη μείωση της όχλησης, από την περιβαλλοντολογική ρήπανση. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η ναυτιλία συγκριτικά είναι περιβαλλοντολογικά πιο friendly από οποιοδήποτε άλλο μέσο, είτε οδικό, είτε αφορά τα τρένα. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι παίζει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο μέρος της intermodal μεταφορές. Υπό αυτή την έννοια, θεωρείται αναπόσπαστος μέρος του συνολικού τρόπου μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί μεγάλο μέρος της συνολικής διαδικασίας μεταφοράς των προϊόντων. Είμαστε τα κύριος ρόλος μεταφοράς προϊόντων και σε ποσότητα, αλλά και μεταφοράς. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα και κυρίως την νησιωτική μας χώρα, η ναυτιλία μικρών αποστάσεων είναι όρος ύπαρξης όχι μόνο αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας, καθώς στηρίζει την εδαφική και οικονομική σχέση. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό δεν το έχουμε καταλάβει και οφείλουμε να το καταλάβουμε πρώτα εμείς και μετά οι υπόλοιποι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχουμε παρατηρήσει ότι ο όγκος και η αξία των εμπορευμάτων που μεταφέρονται μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης έχει αυξηθεί αρκετά. Ωστόσο, το δυναμικό του υφιστάμενου δικτύου έχει εξαντληθεί και συνεχίζουν να εμφανίζονται όλο ένα και πιο περίπλοκα προβλήματα, όπως ανεπαρκείς συνθέσεις και με άλλους τρόπους μεταφοράς που απαιτούν άμεση δράση. Για αυτούς τους λόγους, σε ένα περιβάλλον διεθνής ανταγωνισμού, που αναπόφευκτα προκαλείται από αυτό, η ναυτιλία μικρών αποστάσεων πρέπει να διατηρήσει τη θέση της στο ευρωπαϊκό εμπόριο και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, και ειδικότερα η ελληνική ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένα εμπόδια. Ένα βασικό εμπόδιο είναι η υποδομή του υπάρχουσου λιμενικού τομέα, το οποίο δεν μπορεί να υποστηρίξει μια δυναμική ανάπτυξη της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων, όσο αφορά και το μέγεθος, αλλά και τις υποδομές που έχει. Οπότε, μπορεί να έχουμε καινούργια πλοία, μπορεί να επενδύουμε σε καινούργια πλοία, αλλά το υφιστάμενο λιμενικές εγκαταστάσεις δεν μπορούν να βοηθήσουν. Και πρέπει να γίνουμε και πιο efficient σε όλο αυτό. Το δεύτερο ζήτημα, που είναι πολύ βασικό και το οποίο θα μας το πει και ο κ. Ξηροδεδάκης, είναι ο εξυγχρονισμός του στόλου της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων με νέα πλοία και με βάση και με τα νέα καύσιμα που έρχονται, πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά.